Με μεγάλη χαρά και τιμή υποδέχομαι στο επόμενο μας θέμα τον συγγραφέα Γιώργο Λεκάκη στο Αρώμα Ελλάδας, ένα καλό φίλο του Αρώματος και παλαιό φίλο της εκπομπής και δικός μου. Καλώς ήρθες, Γιώργο. Γεια σου, Αρτέμι, χαίρομαι που σε ξαναβλέπω και τα ξαναλέμε. Και είναι ευκαιρία να μάθουμε για τις συνεχείς σου δράσεις, γιατί από ό,τι θυμάμαι από πολύ παλιά, να πούμε πότε, οι δράσεις σου είναι πολλές, διάφορες, είτε είναι συγγραφικές, είναι πολιτιστικές, λαογραφικές. Στιχουργικές. Στιχουργικές, βέβαια. Λοιπόν, και πάντα έχουν ένα ελληνοκεντρικό πρόσημο μπροστά, και αυτό μας αρέσει, γιατί και η εκπομπή έχει αυτό το πρόσωπο. Είμαστε, υπάρχει συνεργασία από εδώ και μετά του Αρώματος με τον Γιώργο Λεκάκη και το Αρχείο Πολιτισμού. Και αυτό είναι μια καλή ευκαιρία να μάθουμε τι είναι το Αρχείο Πολιτισμού. Σε ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εγώ στο Άρωμα Ελλάδος αισθάνομαι σαν το σπίτι μου. Πραγματικά, δηλαδή, κάθε φορά που έρχομαι αισθάνομαι πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, να πούμε από τον καιρό που έχεις να με δεις ότι το Αρχείο Πολιτισμού έχει μεγαλώσει, έχει γίνει πια, είναι μια ένωση προσώπων, ανθρώπων που αγαπούν την Ελλάδα, αγαπούν την ελληνική ιστορία, την μυθολογία, την ομορφιά της, τα πράσινά της, τα μπλε της, έτσι. Και μας μάζεψε αυτό το μεράκι, αυτή η ομπρέλα που λέγεται Ελλάδα, μας μάζεψε από κάτω και φτιάξαμε, δηλαδή, έναν ιστότοπο, να το πω έτσι πολύ απλά, ένα ηλεκτρονικό αρχείο, όπου φιλοξενούμε διάφορες ειδήσεις, προτάσεις, γεγονότα και νέες ανακαλύψεις για την Ελλάδα μας, στην διαχρονία της, από την παλαιολιθική εποχή μέχρι το σήμερα. Γιατί η Ελλάδα έχει μια διαρκή παρουσία αυτοχθόνων, γηγενών ανθρώπων, τουλάχιστον από 7 εκατομμύρια χρόνια πριν από σήμερα, όπως αποδεικνύεται το εύρημα με το δόντι στο Ήλιον και τα δύο ευρήματα στην αρχαία μας Θράκη, σήμερα βρέθηκαν στην Βουλγαρία βέβαια, συν το αξιού το 10 εκατομμύρια εύρημα στη Μακεδονία μας. Ο αρχάνθρωπος, πολύ νεότερος από αυτό, είναι 1 εκατομμύριο χρόνο. Μάλιστα. Είναι πολύ νεότερο. Το δυσπηλιό 5.000 χρόνια, 6.000 χρόνια, εγώ σου μιλώ για εκατομμύρια χρόνια. Εκατομμύρια χρόνια. Οπότε ο Σοκράτης είχε πάλι δίκιο όταν έλεγε στην Απολογία ότι εμείς εδώ στην Αθήνα είμαστε αυτόχθονες και είμαστε γηγενείς. 7 εκατομμύρια 400.000 χρόνια είναι το δόντι που βρέθηκε στο Ήλιον. Κάνουμε προσπάθειες, δηλαδή, να αναδειχτούν όλα αυτά, έστω με τουριστικά περίπτερα, με επιγραφές, με διάφορα πράγματα. Δεν ευόδωσε καν στο ήλιο να βάλουμε μια πινακίδα που να λέει εδώ πέρα βρέθηκε αυτό και αυτό και αυτό. Δηλαδή, ίσως δεν είναι τη Αττική εννοώ, έτσι. Δηλαδή, ίσως δεν μην ενδιαφέρει το Δήμαρχο, ξέρω εγώ τι να πω. Γενικότερα υπάρχει προβληματισμός για το πώς οι αρχές, ας το πούμε έτσι γενικά, η διοίκηση συμπεριφέρεται απέναντι στην ιστορία μας και σε αυτά τα οποία μπορούμε να προβάλλουμε την ιστορία μας. Δηλαδή, τώρα πού να το πιάσουμε. Δηλαδή, εδώ η Αθήπολη, ολόκληρο αριστούργημα έχει. Και κόλωσε. Ναι, και δεν μιλάει κανείς. Κόλωσε. Όπως και σταμάτησε. Όπως το λέω. Ποιος θα ασχοληθεί με το δόντι τώρα. Δηλαδή, θα ασχοληθεί βεβαίως με το δόντι, γιατί μιλάμε για εκατομμύρια χρόνια ελληνική ιστορία. Είναι άνθρωπος, φαίνεται από τις ρίζες, δεν είναι δηλαδή πυθικός ή πυθικοειδής κάτι άλλο. Δεν είναι δηλαδή αυσταλοπυθικός, έτσι. Είναι άνθρωπος, φαίνεται από τις ρίζες των δόντιων και εκλάπει το δόντι αυτό από τους Γερμανούς επικατοχής. Φυγαδεύτηκε λοιπόν παρανόμως και παρατύπως στη Γερμανία και μετά από καιρό αυτό το πράγμα ξαναήρθε στο φως όταν οι Βούλγαροι ανακοίνωσαν πως τον σημερινό γεωγραφικό χώρο της Βουλγαρίας βρέθηκε ένα δόντι 7 ναι. πάλι εκείνη της εποχής, 7 εκατομμύρια χρόνια. Οπότε είπαν οι Γερμανοί, ξέρετε και εμείς έχουμε ένα. Άρα η καταγωγή του ανθρώπου φεύγει από την Αφρική. Το κέντρο δεν, ο αφροκεντρισμός ξανακαταρρύπτεται γιατί έχει καταρριφθεί πάρα πολλές φορές, άσχετα αν κάποιοι έχουν συμφέροντα και δεν ξέρω, έχουν μια μονομανία και μιλάνε για έναν αφροκεντρισμό. Ξανακαταρρύφθηκε λοιπόν, πήγαμε πολλά χρόνια πίσω, πολλά εκατομμύρια χρόνια πίσω. Επίσης το έβριμα στην με την όρθια βάδιση του ανθρώπου πριν 5 εκατομμύρια χρόνια δείχνει ότι ο άνθρωπος για πρώτη φορά στήθηκε στα δύο του πόδια, ορθώθηκε Homo erectus, δηλαδή πριν 5,5 εκατομμύρια χρόνια, και αυτό συνέβη στην Κρήτη μας. Τα ευρήματα του κρανίου του αξιού πριν 10 εκατομμύρια χρόνια, με ανακοινώσεις ξένων είναι όλα αυτά που σου λέω, έτσι. Γιατί φυσικά ο μέσος Έλληνας δεν τα γνωρίζει αυτά. Ναι, ο μέσος Έλληνας δεν τα γνωρίζει. Φταίει που δεν τα γνωρίζει, γιατί δεν ξέρω τι παρακολουθεί και τι ψάχνει και τι βλέπει. Δηλαδή, ακριβώς όπως τα λες. Και δεν κάνω διαφήμιση, δυσφήμιση.
κάνω. Γιατί βλέπετε ένα τουρκικό έτσι, κατασκεύασμα, ανοσούργημα. Ναι, αν βλέπετε αυτά τα πράγματα, τα μάθετε ποτέ αυτά. Αν βλέπετε κάτι άλλο και διαβάζετε κάτι άλλο, θα τα μάθετε και θα τα βρείτε. Δηλαδή είναι στο διαδίκτυο όλα. Δηλαδή υπάρχουν αναρτημένα όλα, υπάρχουν διεθνείς μελέτες, υπάρχουν διεθνείς ανακοινώσεις για αυτά που σου λέω. Γιατί, σου λέω, γιατί το αρχαίο πολιτισμού σε όλα αυτά που βλέπει και βρίσκει και κάνει, από κάτω έχει πηγή. Και η πηγή αναφέρεται στην επιστημονική ανακοίνωση που έχει γίνει σε διεθνή περιοδικά. Papers δηλαδή, τα οποία είναι πάρα πολύ δύσκολο να ξεφύγεις από αυτά, διότι εκεί παρακρίνεσαι από άγνωστους σου κριτές, οι οποίοι ζητάνε λεπτομέρεια για το κάθε τι. Οπότε αν δημοσιεύσει κάτι το Nature ή το Science ή το GSTOR ή οποιοδήποτε άλλο, πολύ δύσκολα μπορεί να αμφισβητηθεί. Δηλαδή και από τη στιγμή που κρίνεται μέχρι να αναρτηθεί, περνάνε πάλι χρόνια. Αυτά λοιπόν κοιτάμε εμείς και προσπαθούμε να αναδείξουμε πάντα με επιστημονική ακρίβεια ή όταν κάνουμε καταγγελτικό ρεπορτάζ. Δηλαδή εκεί πέρα που κάτι χαλάει, κάτι καταστρέφεται, κάτι καταχώνεται, είμαστε κατά των καταχώσεων, δηλαδή δεν μπορώ να ακούσω τσιμεντώματα και καταχώσεις και ότι αυτό το καταχώνουμε για να τα αναδείξουμε μετά από 50 χρόνια ή όταν θα. Εγώ βγάζω σπηριά σε αυτή την ανακοίνωση ή σε αυτή την επιστημονική εντός εισαγωγικών άποψη ορισμένων. Καταγγέλουμε την πολιτεία με σεβασμό πάντα. Όταν και φυσικά κάνει χαζομάρες κατά την άποψή μου και προσπαθεί να μπαλώσει τα πράγματα με έναν τρόπο περίεργο. Αυτό έκανε το αρχείο πολιτισμού μέσα σε λιγότερο από 4 χρόνια και ακόμα μπουσουλάει να έχει πάνω από 5,5 εκατομμύρια ανθρώπους επισκέπτες στην ιστοσελίδα, μόνο στην ιστοσελίδα. Και βλέπεις είναι εξαιρετικός αριθμός, πολύ μεγάλος αριθμός με τέτοια θέματα. Με τέτοια θέματα, πρόσεξε τι λέω, έτσι. Δεν έχει μέσα ούτε πρωινάδικα, ούτε οι γυναίκες, τι κάνανε, τι ήπιαν, ούτε ηθοποιούς, που πήγανε και που κάνανε, που διασκεδάσανε. Αυτό δείχνει λοιπόν ότι υπάρχει μια μαγιά ανθρώπων, μια μαγιά Ελλήνων ή τουλάχιστον θες Ελλήνων σε όλο τον κόσμο, οι οποίοι ενδιαφέρονται για την ιστορία, ενδιαφέρονται για την αλήθεια και το κρατάνε. Εκεί ποντάραμε από την αρχή. Ποντάραμε ότι δεν μπορεί, θα υπάρχουν άνθρωποι που θα θέλουν να διαβάσουν ιστορικά πράγματα, επιστημονικά πράγματα, αλήθειες, εικασίες, σκέψεις κάποιων ανθρώπων. Γιατί δεν σου κρύβω ότι έχω ανασκαλέψει το αρχείο μου όλο και έχω βρει από κόμματα τα οποία δημοσιεύω πάνω, τα οποία τα κρατούσα και εγώ σκόρην οφθαλμού, για να δούμε, κοιτάξτε, αυτά που λέτε εδώ εσείς σήμερα έχουν υποθεί από περιοδικά που κάποτε τα φτύνατε και τα λιδωρούσατε, όπως ήταν ο Δαυλός, όπως ήταν ο Αέροπος και διάφορα τέτοια περιοδικά της δεκαετίας του 80, που τότε, αν θυμάσαι καλά, γιατί τα ξανασυζητάγαμε τότε, μαζευόντουσαν από κάτω κάποιοι και πετάγανε πέτρες στα τζάμια των περιοδικών αυτών ή των εκδόσεων. Γενικότερα υπάρχει πόλεμος οτιδήποτε και αυτό προκαλεί εντύπωση και πρέπει να προκαλέσει εντύπωση και στον απλό κόσμο. Γιατί να υπάρχει τόσο πολύ μένος εναντίον οτιδήποτε αφορά την πατρίδα, τέτοια θέματα. Όπως το είπες, μένος. Υπάρχει μένος. Δηλαδή είναι μεγαλύτερος ο ανθεληνισμός από τον ελληνισμό. Είναι μεγαλύτερος. Όμως, παρόλα αυτά, πάντα αυτό που κερδίζει στο φινάλε είναι το φως. Έτσι λοιπόν μαζεύτηκε μια ομάδα γύρω από το αρχείο πολιτισμού, είναι περίπου 40 άτομα, δεν είναι λίγοι. Τα σύνολα πόσοι είναι αυτοί που συμμετέχουν σε αυτή την. Ναι, είναι περίπου 40 άτομα και μικροί πυρήνες σε όλη την Ελλάδα. Δηλαδή άνθρωποι από μικρονήσια, από μικρές περιοχές που μου λέει αυτό βρέθηκε εδώ, κοίτα εδώ τι έγινε στην περιοχή μας. Μου στέλνουν πληροφορίες, τις οποίες μετά εγώ πρέπει αναγκαστικά να επεξεργαστώ και να διασταυρώσω. Αλλά υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι, υπάρχει αυτή η μαγιά, ο ένας ο τρελός του κάθε χωριού, ας πούμε, υπάρχει του κάθε νομού καμιά φορά ο ένας. Ο οποίος νοιάζεται, τρέχει, πάει εκεί, κοίτα, βρέθηκε αυτό, κοίτα, έγινε αυτό, στέλνει φωτογραφίες, κοίτα, εκείνο μήπως είναι τόνο, μήπως είναι τάλο. Κοίτα, πληροφόρο το ότι υπάρχουν αυτοί οι νόμοι. Είναι πληροφόρο και το ότι μεγαλώνω. Ένας τελός του νομού ξαφνικά γίνονται 2 και 3 και 4 και έχουμε φτάσει. Και μέσα σε άγωνο έδαφος, έτσι. Δηλαδή δεν υπάρχει κάτι που να διαφημίζει όλη αυτή την προσπάθεια. Όχι, δεν υπάρχει. Έξι, είναι in και trendy για να χρησιμοποιήσω αρχαία ελληνικά, έτσι. Επιρρήματα και τίποτα. Λοιπόν, δεν είναι in και trendy. Ασχολείται κάποιος με την ελληνική ιστορία και τα ελληνικά ευρήματα ή τον ελληνικό πολιτισμό. Δεν είναι καθόλου και μάλιστα θα σου έλεγα ότι αυτοί που αντιγράφουν τα θέματα από το αρχείο πολιτισμού δεν βάζουν καν την πηγή. Τα έχω βρει πάρα πολλές φορές. Συνδυασμοί. Η ασυδοσία του διαδικτύου.
Οπότε πρέπει να δούμε πού κάποιος σας βρίσκει, αυτό είναι ναι. δεδομένο. Αν χτυπήσει αρχείο ναι. πολιτισμού στο διαδίκτυο, δηλαδή αρχείο όμικρον ή. Με νη στο τέλος, ναι, γιατί σωστά. έχει τη σημασία το νη. Το νη που δονεί. Έτσι. Ακριβώς. Αν χτυπήσει τη λέξη αρχείο πολιτισμού, θα βρει όλα τα social media που έχουμε. Δεν είναι μόνο το ιστοσελίδα, το site που λένε. Είναι και 22 σελίδες στο Facebook, ειδικές. Θεματικές σελίδες, δηλαδή άλλοι για τα βιβλία, άλλοι για τη Θράκη, άλλοι για το Αιγαίο, άλλοι για την. Κατάλαβε τι λέω, άλλοι για την Ήπειρο, άλλοι για τα νησιά, άλλοι για τις Κυκλαίες. Δηλαδή είναι πιο εξειδικευμένα πράγματα, πολύ πιο εξειδικευμένα. Υπάρχει η σελίδα για το βιβλίο μόνο. Γιατί γνωρίζοντα και εγώ, επειδή ασχολούμαι με διάφορα παράλληλε δράσει, χρειάζεται κόσμο για να κάτσει να τα παρακολουθεί και να τα διαχειριστεί. Ακριβώς. Μόνο να απαντήσει σε μηνύματα ή να ανεβάσει μια ανάρτηση σε 22 σελίδε είναι. Αυτό είναι πια ο χρόνος που πλέον δεν έχουμε. Γιατί όπως καταλαβαίνεις, ο καθένας που ρωτάει από το πιο απλό μέχρι το πιο σύνθετο πράγμα πρέπει να πάρει μια απάντηση. Καθυστερούμε λίγο και ζητάω συγγνώμη πολλές φορές γι' αυτό και τους το έχω πει, αλλά δεν είναι να τα παρακολουθήσουμε όλα, ούτε όλοι είμαστε όλοι την ώρα πάνω από τα social media αυτά. Οπότε καθυστερούμε καμιά φορά, αυτό είναι αλήθεια. Αλλά λίγοι είμαστε, εθελοντές είμαστε και μεταξύ μας είμαστε. Δηλαδή δεν υπάρχει κάποιο γραφείο, κάποια γραμματεία πίσω από όλη αυτή την ιστορία. Είναι αξιόπινο όλο αυτό το οποίο γίνεται. Ξέχωρα βέβαια από τα κλασικά λεγόμενα social media, Twitter, Instagram κλπ. Που υπάρχουν, αλλά εκεί δεν έχουμε τόση μεγάλη απήχηση γιατί εμείς ούτε ψιθυρίσματα κάνουμε, twitterίσματα. Ναι, έτσι. Ούτε το Insta, ούτε το αρχείο πολιτισμού είναι κάτι που έχει με μεγαλύτερη σχέση ενδιαφέρον με φωτογραφικό υλικό. Έχει πιο πολύ με ειδησιογραφικό υλικό. Οπότε, επειδή το Instagram είναι κυρίως φωτογραφία και ένα σχόλιο, εκεί δυσκολευόμαστε λίγο. Γιατί τι να το δείξω, μια νεκροκεφαλή, ένα ξύλο, ένα οστό. Είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα. Παρ' όλα αυτά, υπάρχει και εκεί η παρουσία μας και είναι ελπιδοφόρα και εκεί. Είμαστε στα 200 χρόνια από την Επανάσταση. Ναι. Δεν ξέρω κατά τη γνώμη σου εορτάστηκε όπως έπρεπε. Ούτε καν. Ούτε κατά διάρκεια. Ούτε καν εορτάστηκε. Ούτε καν εορτάστηκε, έτσι. Δεύτερον, να σου πω ότι από την αρχή ήμασταν αντίθετοι απέναντι σε αυτήν που ονομάστηκε Επιτροπή με επικεφαλή στην Γιάννα Αγγελοπούλου. Δεν μπορείς με περσινά ξινά στα φύλλα να κάνεις ξανά φαγητό. Με ξαναζεσταμένο φαγητό δεν γίνεται τίποτα. Έχει δείξει δείγματα γραφής, έχει δείξει ποιόν γραφής και είδαμε ότι δεν πήγε. Επίσης, από την αρχή δείξανε αυτοί οι άνθρωποι κάτι το οποίο αμέσως κλώτσισε με την εθνική συνείδηση του λαού, την πίστη, και ήταν κακό. Οπότε αμέσως γίνανε διάφορες ομάδες, κυρίως μετά από εκείνα που γράψανε τον Καποδίστρια για το ότι ήταν δικτάτορ κλπ. Βλέπεις, βγαίνανε σαν μανιτάρια, βγαίνανε διάφορες ομάδες αντίθετες με την Επιτροπή 21. Και εμείς βέβαια αντισταθήκαμε, φτιάξαμε και εμείς δικές μας ομάδες, δικές μας ιστοσελίδες και ξεκινήσαμε και διάφορα βιντεάκια, κυρίως με ανθρώπους επώνυμους που απαγγέλουν, λένε ή κάνουν πράγματα από τα απομνημονεύματα των ανθρώπων που ζήσαν εκείνες τις εποχές και όχι εκείνους που μεταφράσανε αυτές τις εποχές. Έχει πολύ μεγάλη σημασία για μένα. Για μένα η ιστορία είναι η πρωτογενής πηγή. Τα υπόλοιπα όλα είναι σχόλια και πρέπει να κρίνονται και κάπως διαφορετικά. Στο κανάλι μας λοιπόν στο YouTube, με το οποίο ξεκινάει μια συνεργασία με το Άρωμα Ελλάδος και σε ευχαριστώ πάρα πολύ εδώ πέρα και εσένα και τον. Εμείς ευχαριστούμε γιατί είναι υποχρέωση της εκπομπής δική μας έτσι να προβάλλουμε οτιδήποτε έχει να κάνει την Ελλάδα και την προσπάθεια η οποία είναι εθελοντική δική σας. Είναι ένα, έτσι όπως το πες, και είναι ένα κανάλι το οποίο πάλι με εκπλήσει αυτό που θα πω, αλλά πάνω από 12.000 άτομα έχουν κάνει εγγραφή εκεί πέρα για να λαμβάνουν τα, ξέρεις πώς γίνεται, τα καινούργια βίντεο. Εκεί έχουμε αρκετά πράγματα φτιάξει με ηθοποιούς που έχουν έρθει πάλι από μόνοι τους. Γιώργο, θέλω να κάνω αυτό. Είναι Λιγκίνη, ας πούμε, διαβάζει Μαντού Μαυρογένους. Η Γιώτα Κουδουράκη διαβάζει Δημοτικά της Πιερίας. Ο Κώστας Ομπίδαλης διαβάζει το Μυρολόγιο του Μακρυγιάννη και το σχολιάζουμε μετά. Και άλλα τέτοια πράγματα. Δηλαδή δεν μένουμε ξερά στην ανάγνωση. Υπάρχει
ντύσιμο με εικόνα που κάνει ο Παναγιώτης ο Μπανταλάκης, που μοντάρει κλπ. Άρα λοιπόν βλέπεις ότι προσπαθούμε να δώσουμε κάτι και προσπαθούμε να θυμίσουμε κάτι, προσπαθούμε να θυμίσουμε το κύτταρο. Όπως λέει ο Ελίτης, εμείς δεν ξέρουμε, λέει, αλλά οι πέτες ξέρουν. Δηλαδή το κύτταρο δεν μπορεί να ξεχάσει επειδή κάποιοι αποφάσισαν να του κουρέψουν την ιστορία, να του την πετσοκόψουν. Η γη ξερνάει ευρήματα, βρίσκονται βιβλία χαμένα σε δημοπρασίες ή σε διάφορες συλλογές που ξανάρχονται στο φως. Και είναι σαν και αυτό που έλεγε, να θυμάσαι, στα απομνημονέματα του Γιάννη Βλαχογιάννη, με εκείνον τον τύπο ο οποίος ήταν πολεμιστής του 21 και πήγε να δει μια γιορτή που θα γινόταν για το 21 και δεν ήταν έτσι όπως την περίμενε, και όταν γύρναγε σπίτι του είδε κάτι παιδάκια που στον δρόμο χόρευαν και τραγουδούσαν για τη Λευτεριά και λέει, να μωρέ, έτσι ήταν, έτσι ήμασταν, ήμασταν κάτι παιδιά, ας πούμε, που πολεμούσαμε για τη Λευτεριά. Στο τέλος, ξέρεις κάτι, τα επόμενα χρόνια θα γράψουν τελικά ποιοι κράτησαν μια στάση Α και ποιοι κράτησαν μια στάση Β. Θα τους κρίνει όλους η ιστορία. Πιστεύεις ότι θα υπάρξει, γιατί χρειάζεται και μια κάθαρση. Πάντα. Πάντα. Όπως την εννοεί ο Αριστοτέλης. Ο ποιητής. Ναι, και ο ποιητής και ο Αριστοτέλης. Όχι, η κάθαρση της τραγωδίας. Ναι. Και κυριολεκτικά και μεταφορικά πάμε την τραγωδία εδώ. Ναι. Κάποτε πρέπει να υπάρχει μια κάθαρση. Σε όλο αυτό τον, επιτρέψτε μου και επιτρέψτε μου, βιασμό το οποίο ζούμε, της ιστορικής αλήθειας, της εθνικής ταυτότητας. Διαστρέβλωσης. Ναι, διαστρέβλωση. Ναι. Διαστρέβλωση. Όταν βλέπεις τη διαστρέβλωση, όταν βλέπεις κάτι να το έχουν πει οι ξένοι, να έχουν κάνει διεθνή ανακοίνωση, να έχει περάσει σε διεθνή συνέδρια, να έχει περάσει στη διεθνή βιβλιογραφία, δηλαδή να πατήσεις το Scholar θα το βρεις. Ναι. Και αυτό δεν υιοθετείται από τα ελληνικά πανεπιστήμια. Δεν υιοθετείται από το Υπουργείο Παιδείας να περάσει σε σχολεία. Καταλάβεις τι λέω. Δεν υιοθετείται από τους καθηγητές που μπαίνουν στην τάξη. Δεν μπαίνουν με χαρά στην τάξη. Να πει, παιδιά, ξέρετε τι καινούριο βρέθηκε. Αυτό για την πατρίδα μας. Το Υπουργείο Παιδείας έκανε κάτι πάρα πολύ καλό. Έβγαλε το εθνικής από μπροστά. Γιατί δεν είναι. Λοιπόν, δεν είναι λέω, λοιπόν, το εθνικής παιδείας. Είναι το μόνο καλό το οποίο έχει κάνει μόνο τα τελευταία 10 χρόνια. Λέω και εγώ 15 πόντου δείχνει. Πάντως είμαστε εδώ με χαρά για να εγκαινιάσουμε αυτή τη συνεργασία του Αρώματος Ελλάδος και του Αρχείου Πολιτισμού. Ή αν θέλεις, του Αρχείου Πολιτισμού και το Άρωμα Ελλάδος, που τόσα χρόνια ούτως ή άλλως συνεργαζόμαστε και αγαπιόμαστε. Έτσι. Και θα ξεκινήσουμε με δύο βιντεάκια τη βδομάδα που θα παίζετε εσείς από το Αρχείο Πολιτισμού, γιατί εμείς τον υπόλοιπο χρόνο γυρνάμε όλη την Ελλάδα για να τα φτιάξουμε. Για να γίνει τα επόμενα. Για να γίνει τα επόμενα, ναι. Και είναι ευκαιρία λοιπόν να ξεκινήσουμε με κάποιο σήμερα, το οποίο θα μας εξηγήσει ποιο είναι. Νομίζω κάπου είπες για τον Μπίγαλη που ναι. Απαγγέλει. Είναι χαρά μας που συνεργάτης μας είναι ο Κώστας ο Μπίγαλης, ο οποίος μας γράφει και πρωτότυπες μουσικές. Συγχαρητήρια καταρχάς σε όλους τους καλλιτέχνες οι οποίοι ασχολούνται με θέματα ελληνοκεντρικά. Ασχολούνται, όπως το λες. Ασχολούνται και νοιάζονται και πονάνε, και μάλιστα ο Κώστας ο Μπίγαλης, επειδή παίρνει και ένα newsletter, γιατί υπάρχει και αυτή η δυνατότητα, ας πούμε, ξέρω εγώ, να παίρνεις στο mail σου τα καινούργια που ανεβαίνουν, τα σχολιάζει και παίρνει τηλέφωνο, πότε εκνευρισμένος, πότε οργισμένος, δηλαδή είναι εκπαστήριος πάνω σε αυτό. Και ο Κώστας ο Μπιγαλής διάλεξε να απαγγείλει το μυρολόι του Μακρυγιάννη, πιο σωστά μυριολόι, δεν είναι μυρολόι, το μυριολόι αυτό που έμεινε να λέγεται του Μακρυγιάννη, ήταν στην πολιορκία της Ακροπόλεως, με τον Κούρα εκεί, και λίγο πριν, ένα βράδυ πριν, που δεν υπήρχε φεγγάρι, παίρνει τον ταμπουρά του και τραγουδάει. Αυτό που τραγούδησε το ψάχνει η επιστήμη της φιλολογίας, αν είναι αυτοσχέδιο, αν είναι δικό του, αν προϋπήρχε, δεν έχει καμία σημασία. Έχει αυτό. Μείνει, δηλαδή, έχει μείνει το κείμενο του τραγουδιού. Υπάρχει, ναι, το κείμενο, ο στίχος υπάρχει, αλλά ψάχνουμε να βρούμε αν προϋπήρχε ως δημοτικό ή ήταν αυτοσχέδιο εκείνη τη στιγμή του Μακρυγιάννη με τον ταμπουρά του. Δεν έχει καμία σημασία αυτό. Και οι συντρόφοι του, όπως θα δεις, περιγράφει και το βίντεο, δακρύσανε. Γιατί λέει, είχαμε καιρό να τραγουδήσουμε. Μες στον πόλεμο κάθε μέρα και αυτά, δεν είχαμε χρόνο να τραγουδήσουμε, να ακούσουμε τον ταμπουρά πως παίζει. Και αυτό ήταν ένα ευαίσθητο σημείο μιας επανάστασης, μιας πολιορκίας. Και πού, κάτω από την Ακρόπολη τώρα όλα αυτά. Μετά όμως βλέπουμε κομμάτια αυτού του στίχου, του Μακρυγιάννη ή του παραδοσιακού μυριολογίου, να υπάρχουν, να ενυπάρχουν, να έχουν ενσωματωθεί σε στίχους διάσημων τραγουδιών πολλά χρόνια αργότερα. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό, Αρτέμι μου? Αυτό σημαίνει
την ελληνική διαχρονία, της ίδιας στιγμής, της ίδιας σκέψεως, της ίδιας, ότι είμαστε ο ίδιος λαός που τραγουδάει τα ίδια πράγματα, τους ίδιους στίχους, τα ίδια βάσανα, με παρόμοιο τρόπο, με τον ίδιο μουσικό ρυθμό, ναι. Δρόμο, να το πούμε έτσι. Ναι, και αν το ψάξουμε και μουσικολογικά, ναι, θα βρούμε και τέτοια στοιχεία. Δηλαδή θα το δούμε τα ίδια πράγματα στον Καρδάρα αργότερα, θα δούμε στο Σταύρο Ξαρχάκο αργότερα, δηλαδή 140, 150, 170 χρόνια μετά την Επανάσταση. Να τραγουδιέται η δύσκολη στιγμή ως νύχτα που δεν βγήκε το φεγγάρι. Μάλιστα. Είναι πανέμορφο όλο αυτό το οποίο περιγράφει ο Γιώργος Λεκάκης και χαιρόμαστε πραγματικά που θα τον έχουμε εδώ μέσω των βίντεο του αρχείου πολιτισμού, αρχείων. Το επαναλαμβάνω γιατί έχουν εξαφανιστεί και τα λί και τα σίγμα από την γλώσσα μας. Θα πάμε εμείς κλείνοντας να δούμε αυτό το πολύ ωραίο βίντεο με την αφιερωμένο στο 200 χρόνια από την Επανάσταση κάτω από την Ακρόπολη με τον Κώστατο Μπίγαλη που απαγγέλει και την πρωτότυπη μουσική που έχει βάλει. Γιώργο Λεκάκη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια και στο αρχείο πολιτισμού. Ευχαριστώ και καλή συνέχεια σε εσένα και στο Έρος Ελλάς. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε να δούμε το βίντεο. Σε βασίλεψε, Ελληνά μου, σε βασίλεψε και το φεγγάρι εχάθη. Το καθαρό σαβγερινός που πάει κοντά στην πουλια, τα τέσσερα κουβέντιαζαν και κρυφοκουβεντιάζουν. Γυρίζει ο ήλιος και τους λέει, γυρίζει και τους κραίνει. Εψέσω που βασίλεψε πίσω από μια ραχούλα, άξα γυναίκια κλάματα και αδρών τα μεριολόγια. Γι' αυτά τα ηρωικά κορμιά, στον κάμπο ξαπλωμένα και μες στο αίμα, το πολύ είναι όλα βουτυμένα. Για την πατρίδα πήγαινε, στον Άδη, τα καημένα. Δεν περσέβει ούτε βρώμια. Υπότιτλοι AUTHORWAVE.
140 χρόνια μετά από αυτόν τον στίχο που τραγούδησε ο Μακρυγιάννης κάτω από την Ακρόπολη, γεννήθηκε μέσα σε έναν άλλον μεγάλο δημιουργό, τον Απόστολο Καλδάρα, ένας άλλος στίχος. Το νύχτωσε χωρίς φεγγάρι. Και λίγο μετά, ο Ντίνος Δημόπουλος, με συνοδεία τον Σταύρο Ξαρχάκο, γράφει. Του ήλιους στήκε το φως και χάθη το φεγγάρι.